ημέρα απεργία στον Πειραιά, 25 του Οκτώβρη. Δεν υπάρχουν πλοία, δεν κινείται τίποτα στην Κόσκο. Έχουν σταματήσει στη ζώνη του περάματος. Μαζί μας είναι ο Άκης Αντωνίου από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Τι διεκδικείτε σήμερα? Τα βασικά αιτήματα που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μια σειρά αναχώρο μετά αιτήματα τα οποία αφορούν εργασιακά δικαιώματα και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή που βάζουμε μπροστά σήμερα. Στο μεγάλο ερώτημα, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα αυτή η απεργία, τι απαντάει? Αυτή η απεργία απαντάει συνολικές διεκδικήσεις και στο κομμάτι που αφορά τις αυξήσεις των μισθών με ροκάματα, ώστε να βγει αυτός ο χειμώνας όσο γίνεται καλύτερα για τους εργαζόμενους. Και φυσικά απαντάει στο ότι στο βασικό που έχουμε το πρώτο και το λέμε ότι και αυτός ο χειμώνας και οι προηγούμενοι και όλοι πρέπει να βγουν και να μας βγουν να πηγαίνουμε στη δουλειά και γυρνάμε στο σπίτι το βράδυ. Να μην μένουμε στη δουλειά, να μην γυρνάμε σαν κατεμένοι που είναι το πρώτο για μας και βάζουμε σήμερα. Και φυσικά ότι σε αυτή τη φάση όσο και να υποταχτούμε, να προσαρμοστούμε, πιστεύω αυτό το μπορεί να το δει ο καθένας, όσο και να σφίξουμε το ζωνάρι, πια η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Αυτό λέει η σημερινή απεργία, αυτό θα μπει και στις 9 Νοέμβρη και γι' αυτό η επιτυχία από το πρωί ήταν μεγάλη. Στην ουσία έχει νεκρώσει το λιμάνι σε όλες τις δραστηριότητες. Φυσικά κλιμακώνουμε και το επόμενο διάστημα. Πάντως στον κλάδο σας από αυξήσεις έχετε πάρει, έχετε διεκδικήσει, έχετε πάρει. Δεν το βάζετε κάτω ξανά και ξανά. Αυτό που πήραμε απόφαση πριν κάποια χρόνια το 2017. Και το ξεκινάω από εκεί γιατί εκεί ήταν σταθμός για τη δράση μας, τουλάχιστον στην αυτοεπισκευαστική ζώνη. Ήταν ότι δεν πρέπει να τελειώσει πια το δεν υπάρχει σύμβαση, έχει λήξει η προηγούμενη και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε εργολάβος με τον εργαζόμενο. Δηλαδή ατομική σύμβαση, όπου σε πιάσει, ποιος πεινάει πιο πολύ κτλ. Βάλαμε το θέμα, κάναμε 9 μήνες κινητοποιήσεις, υπογράψαμε μια συλλογική σύμβαση με αυξήσεις μετά από στην ουσία 8-9 χρόνια που δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση στην αυτοεπισκευαστική ζώνη και από τότε έχουμε καταφέρει τουλάχιστον τους 15 τελευταίους μήνες να έχουμε πάρει διαδοχικά 4 αυξήσεις στο μεροκάμα. Να έχουμε υπογράψει 4 συμβάσεις. Αυτό είναι που παλεύουμε. Αυτό γίνεται βέβαια μέσα από εργειακές κινητοποιήσεις, καθολική συμμετοχή στις δράσεις του συνδικάτου. Έλεγες ότι από τα βασικά σας είναι να γυρίζετε στο σπίτι ζωντανοί και να μην έχετε προβλήματα με την υγεία σας. Πριν από ένα χρόνο σκοτώθηκε ο Δαγκλής εκεί στην Κόσκο. Το θυμούνται οι συνάδελφοί του στην ΕΔΕ και σήμερα έχουν εκδήλωση. Και στο δικό σας χώρο, στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη, υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Δώσ' μας λίγο το στίγμα, πώς το παλεύετε αυτό? Η κατάσταση έχει ως εξής. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει ανέβει λόγω της αύξησης των άβλων. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενα, έχει ανέβει δραστηριότητα. Υπάρχει συνέχεια απέτηση και πίεση από τους εργολάβους και από τους εφοπλιστές να τελειώνουν γρήγορα οι δουλειές. Αυτό σημαίνει εξαντλητικά ωράρια. Υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν σερή 1,5 χρόνο. Όταν λέμε σερή, εννοούμε σερή, χωρίς αργίες κτλ. Υπάρχει πολλής νέος κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα και ακόμα δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί, πώς το λένε, να μπει και να μάθει πώς είναι το καράβι κτλ. Και εκ των πραγμάτων, μέσα από το πρεσάρισμα και από την παντελή έλλειψη ηλεκτρικών μηχανισμών για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να έχουμε πολλά μικρά με κλιμάκωση και μεγαλύτερα σιγά σιγά καθημερινά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Όταν λέμε μικρά, εννοούμε δεν είναι θανατηφόρα ακόμα. Ακροτηριασμούς, όλα αυτά λέμε εμείς ότι είναι το καμπανάκι για το μεγάλο θανατηφόρο το οποίο έρχεται. Το λέμε γιατί πάντα έτσι γινόταν. Πριν από κάθε μεγάλο θανατηφόρο στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής υπήρχε μία σειρά από μικρότερα ή μεγαλύτερα ατυχήματα. Είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενες, από όλες, πώς το λένε, ουδεμίας εξαιρουμένης, που έχει οδηγήσει στην απαξίωση των ελεκτικών μηχανισμών. Ακόμα και των πενταμελών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας που είχαμε, που συμμετέχουν και τα σωματεία μας μέσα, τις έχουν υποβαθμίσει σε κατάσταση στην ουσία να μην λειτουργούν. Μόνο με τη δικιά μας παρέμβαση λειτουργούν για τη δικιά μας πίεση, με τη μετατροπή του σώματος επιθεωρητών εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Στην ουσία οι εργοδότες κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό οδηγεί στην ουσία σε όλο και μεγαλύτερη αύξηση των ατυχημάτων. Λέμε ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε την απεργία πριν φτάσουμε στους νεκρούς για να πάρθουν μέτρα.
στον κλάδο σας, στο σωματείο, έχετε αποτελέσματα. Αυτό μας το εξήγησες. Ενώνετε δυνάμεις με στους ναυτεργάτες και με τους λιμενεργάτες. Πολλαπλασιάζετε δύναμή σας αυτό. Το λιμάνι είναι ενιαίο. Κοινά τα προβλήματα. Στην ουσία είναι το τίμημα της ανάπτυξης του μοντέλου Πειραιάς, του λιμανιού του Πειραιά. Και λέμε ότι μόνο ενιαία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Τώρα πια βλέπει και ο τελευταίος συνάδελφος ότι και προς τα εκεί το πάμε, ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα με σωστή κατεύθυνση, να χτυπάνε την πολιτική αυτή. Ότι δεν μπορεί πια δηλαδή τα δισεκατομμύρια που βγαίνουν, γιατί τόσα πια βγαίνουν εδώ στο λιμάνι του Πειραιά με τη γιγάντωσή του τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, δεν γίνεται να περνάνε μόνο από τις πλάτες μας. Κονομήσανε και κονομάνε και κάθε τρεις και λίγο ξέρει ο καθένας στο σπίτι του τι σημαίνει να δουλεύει κάποιος στην περιοχή συνολικά και τις δουλειές αυτές. Μόνο από κοινού μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή και σκηνοποιήσει των εργαζομένων στους προβλήτες Κόσκο. Ήμασταν από κοντά στο σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Ήταν οι συνάδελφοι κοντά μας σε κάθε ευκαιρία. Από κοινού δίνουμε όλους τους αγώνες και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε άλλο δρόμο δηλαδή. Ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.